τα νοικοκυριά θα μπορούν να διαμένουν στην κύρια κατοικία ως ενοικιαστές και ταυτόχρονα να απαλλάσσονται από το στεγαστικό δάνειο. Το κράτος θα καλύπτει πλήρως το απαιτούμενο ενίκιο εκ μέρους των φυσικών προσώπων. Οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας ή συγγενείς τους πρώτου βαθμού θα μπορούν να επαναγοράσουν την κατοικία μετά την πάροδο 5 ετών σε ευνοϊκή τιμή κάτω του επίπεδου των τιμών αγορών. Φορέας υλοποίησης του σχεδίου είναι οι ΚΕΔΙΠΕΣ και δικαιούχοι για ένταξη στο σχέδιο είναι. Λήψεις κοινωνικών παροχών οι οποίοι είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις 31/12/2021 και τα οποία παρέμειναν μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2022 με εξασφάλιση την κύρια κατοικία αγοραίας αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Δεύτερη κατηγορία, όλοι οι αιτητές στα σχέδια εστία και οικεία, οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι, με αγοραία αξία κύριας κατοικίας μέχρι 350.000 ευρώ, καθώς και η τρίτη κατηγορία, όλοι οι αιτητές στα σχέδια εστία και οικεία, οι οποίοι εγκρίθηκαν για ένταξη στα σχέδια αυτά και στη συνέχεια η ένταξή τους τερματίστηκε. Μετά την έγκριση του σχεδίου, το Υπουργείο Οικονομικών θα απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Το σχέδιο συνάδει τόσο με την πολιτική της κυβέρνησης για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όσο και με την πολιτική ενίσχυσης της προσιτής κατοικίας. Με το καινοτόμο αυτό σχέδιο για τα κυπριακά δεδομένα προσφέρεται μια οριστική και δίκαιη λύση για εξόφληση στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων και προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών. Κύριε Εκπρόσωπε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εκκλήσεων, σε περίπτωση που η πρόταση κυβερνητική δεν υιοθετηθεί, ο πρόεδρος αναφέρει τα άλλα δύο νομοσχέδια, αν κάποια από τα δύο εγκριθεί, Ναι, αναμένουμε πρώτα με σεβασμό προς την νομοθετική εξουσία το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και στην αυριανή ολομέλεια της Βουλής. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε επαναλάβει και αυτό το οποίο επαναλαμβάνουμε και σήμερα είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε την σοβαρότητα των περιστάσεων, να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων όλοι μας, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Καλούμε τις πολιτικές δυνάμεις, τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου να μελετήσουν το πακέτο μέτρο που η κυβέρνηση διαμέσου του Υπουργείου Οικονομικών έχει διαβιβάσει κοντά τους. Την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι όπως και ο ίδιος πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει δηλώσει, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τυχόν εκτροχιασμό των δημόσιων οικονομικών. Είναι μια κρίσιμη στιγμή, είναι μια κρίσιμη απόφαση που θα κληθεί να λάβει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Είμαστε βέβαιοι, έχουμε εμπιστοσύνη στις πολιτικές δυνάμεις ότι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των αποφάσεών τους, αλλά και τα συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία και η Κεντρική Τράπεζα στην προχθεσινή συνεδρία, την πολύ ωρή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, έχουν παρουσιάσει. Θεωρούμε ότι μέσα από το πακέτο μέτρων που έχει παρουσιάσει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με μια επιπρόσθετη πρόταση νόμου που έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν υποβάλει τα τρία κόμματα ΔΥΠΑ και ΕΔΕΚ, μπορεί να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των εκποιήσεων, ένα θέμα που ταλανίζει την οικονομία και την κοινωνία μας τα τελευταία 10 χρόνια και αυτό θα διασφαλίσει αφενός τους ευάλωτες δανειολήπτες, αλλά και την ίδια στιγμή την αξιοπιστία, την οικονομική αξιοπιστία και την σταθερότητα της χώρας μας. Δηλαδή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βλέπει με θετικό φακό να φέρνει πρόταση των δύο κομμάτων που στηρίζουν. Είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να συζητηθεί. Είναι μια πρόταση η οποία έρχεται να προσθεθεί στις υπόλοιπες προτάσεις, τις οποίες είναι το πακέτο μέτρων, το οποίο πρότεινε το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μια επιπρόσθετη πρόταση. Λέμε ότι είναι μια πρόταση η οποία αξίζει να συζητηθεί και την ίδια στιγμή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι με κάθε απόφαση που λαμβάνεται από την νομοθετική εξουσία, ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα που αφορά την πορεία της οικονομίας μας, θα πρέπει να γίνεται στην βάση συγκεκριμένων δεδομένων. Φανταζόμαστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομιλήσει με τον κύριο Κόμπο για τα αποτελέσματα των συναντήσεων που είχε, προεξάρτητο φυσικά αυτή με τον Γενικό Γραμματέα. Ποια είναι η πρώτη αποτίμηση η οποία γίνεται από τον κύριο Κόμπο? Ναι, όπως νομίζω και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών έχει προβεί σε δηλώσεις, ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Ήταν η πρώτη συνάντηση της νέας κυβέρνησης μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κατά αυτή τη συνάντηση, η οποία ήρθε σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέλησε στον Γενικό Γραμματέα κατηδίαν πλέον την πρωτοβουλία που αναλάβαμε εμείς από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτή μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, αλλά επανέλαβε την ετοιμότητα της πλευράς μας, την βούληση της δικής μας πλευράς για άμεση επανάρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έχουν σταματήσει στο Γκραν Μοντανά. Την ίδια στιγμή επανέλαβε την
τη δική μας άποψη, την ισχυρή άποψη που έχουμε, ότι ο διορισμός ενός απεσταλμένου από πλευράς των ΗΠΑ θα έχει μια πολύ υψηλή προστιθεμένη αξία και αναμένουμε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Είναι αυτή η άποψη δική μας, είναι η άποψη ότι είμαστε έτοιμοι άμεσα να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τελικό ορίζοντα, πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου, με τελικό ορίζοντα την βιώσιμη και οριστική λύση του Κυπριακού. Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, αυτό που μπορούμε να πούμε και αυτό που ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών έχει πει είναι ότι κατανοεί πλήρως την χρησιμότητα της πρότασης, τη χρησιμότητα της πρωτοβουλίας μας και επανέλαβε και ο ίδιος την δική του βούληση για να μπορέσει να επαναρχίσει η διαδικασία, να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Κύριε Εκπρόσωπε, ποια είναι τα μηνύματα που φτάνουν ως τώρα για τις επαφές σε σχέση με την αντίδραση Ερντογάν στην πρόταση του Προέδρου για το Κυπριακό? Ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ. Αναμένεται σήμερα ή αύριο να έχει και αντίστοιχη επικοινωνία με τον κύριο Μακρόν και με τον κύριο Σόλτς και βεβαίως με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που όπως ξέρετε σήμερα θα έχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Να αναμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν αυτές οι συναντήσεις, ποια θα είναι και η αντίδραση της Τουρκίας. Αυτό που λέγαμε από την αρχή και θεωρούμε ότι έχει μια σημασία είναι ότι αυτή η σύνοδος χρονικά. Όχι επειδή είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, αλλά επειδή χρονικά θα ήταν μια ευκαιρία να γίνουν οι πρώτες επαφές Ευρωπαίων εταίρων μας και του Έλληνα Πρωθυπουργού και των Πρόεδρων των Θεσμών, θα ήταν μια πρώτη ευκαιρία για να γίνει μια πιο σωστή ανάγνωση των προθέσεων του νέου κυβερνητικού σχήματος στην Τουρκία. Γιατί ναι, μεν μπορεί να μιλούμε για μια επανεκλογή του κ. Ερντογάν, αλλά έχει σημασία ακόμα και η σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος. Αυτό που διαφαίνεται εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον και μέσα και από τις δηλώσεις επίσημα της Τουρκίας είναι ότι θέτουν πολύ υψηλά στις προτεραιότητες τους τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Και είναι κάτι που εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία λέγαμε από την αρχή ότι θα πρέπει να το επιδιώκουμε. Φτάνει πάντα να τίθεται υπόψη από τη μεγάλη μας ευρωπαϊκή οικογένεια και αυτό είναι η πραγματικότητα, το ζήτημα του Κυπριακού. Γιατί και αυτό το έχουμε αναφέρει και εμείς, αλλά το έχουν αναφέρει και Ευρωπαίοι ηγέτες. Θυμίζω και την ομιλία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κυπριακό είναι μια ανοιχτή πληγή στην καρδιά της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επιστροφή εδώ.